Οι Υπουργοί Άμυνας της Λιθουανίας και της Πολωνίας ζήτησαν την διεθνοποίηση της προστασίας των ανατολικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Οι δυο τους συναντήθηκαν και περιηγήθηκαν σε ένα τμήμα του φράχτη που έχει τοποθετηθεί στα σύνορα με την Λευκορωσία κοντά στο Βίλνιους. Στα 600 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος δεκαετίας εκτιμήθηκαν τα χρήματα που απαιτούνται από εθνικούς πόρους για την προστασία των συνόρων, όπως αποκάλυψε ο Λιθουανός Υπουργός Άμυνας, με τις πρώτες παρτίδες εξοπλισμού που πρόσφατα αγοράστηκε να φτάνουν αργότερα μέσα στον Ιούλιο. Ως βασικό καθήκον χαρακτήρισε την προστασία των συνόρων ο Πολωνός ομόλογος του. Το κράτος της Πολωνίας μαζί με τους συμμάχους του θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει ακόμα καλύτερα τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που το συζητάμε μαζί τους, καθώς η διεθνοποίηση του ζητήματος αυτών των συνόρων είναι ένα βασικό καθήκον. Εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας, οι ηγέτες Εστονίας, Λετωνίας, Λιθουανίας και Πολωνίας υπέγραψαν κοινή επιστολή καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλακεί τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά στην κατασκευή μιας αμυντικής γραμμής κατά μήκος των ανατολικών συνόρων του Ευρωπαϊκού Μπλοκ με την Ρωσία και την Λευκορωσία για προστασία από στρατιωτικές και υβριδικές απειλές. Το εκτιμόμενο κόστος της ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.